είναι να αγοράσεις καινούριο κινητό. Σήμερα θα σου πω τα σωστά βήματα που πρέπει να κάνεις, τους τρόπους αγοράς για να μην έχεις κανένα μα κανένα πρόβλημα. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα θα πούμε πάρα πολύ σημαντικά πραγματάκια για την αγορά του κινητού. Έχεις επιλέξει το κινητό που θέλεις να αγοράσεις και στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, οι δύο πηγές για να αγοράσεις ένα κινητό είναι το Best Price και το Scrooge. Από ίντερνετ μιλάω και μετά είναι τα φυσικά έτσι καταστήματα, ο Κοτσόβολος, το Πλαίσιο, το Public, τέλος πάντων, που θα πας εκεί να αγοράσεις το κινητό σου ή από την εταιρεία που έχεις σύνδεση, τέλος πάντων, τη Vodafone, την Wind και όλες αυτές, θα πας να αγοράσεις από εκεί το κινητό σου. Αλλά η πλειονότητα των φίλων θα αγοράσει το κινητό τους μέσω ίντερνετ, μέσω Best Price και μέσω Scrooge. Όλα αυτά τα χρόνια παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους να αγοράσω από εκεί, να αγοράσω από εδώ. Σήμερα δεν θα σας προτείνω εγώ ποιο είναι καλό κατάστημα, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου λένε το Scrooge, αυτό το κινητό, από ποιο κατάστημα να το πάρω. Η συμβουλή μου είναι μία για όλα αυτά τα πράγματα. Πας στο πιο μεγάλο κατάστημα, έχουν κριτικές όλα αυτά. Πας στο κατάστημα που φαίνεται ποιο είναι μεγάλο κατάστημα και ποιο είναι, πώς να το πω, σοβαρό κατάστημα. Ποιο κατάστημα είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν και στο Scrooge και στο Best Price υπάρχουν καλά μαγαζιά που δεν φοβάσαι ότι θα κλείσουν την επόμενη μέρα. Το σημερινό βίντεο το κάνω γιατί πάρα πολλοί φίλοι, μάλλον, μου στέλνουν μήνυμα, μου λένε: α, εκεί το κινητό το έχει, π.χ. το Poco F5 το έχει 325 ευρώ. Ξεκινάνε ότι στο μυαλό τους κάνει 325 ευρώ. Φίλοι μου, δεν κάνει τόσο το κινητό. Το κινητό κάνει 370-380 ευρώ. Πέφτουν στην παγίδα που πολλά καταστήματα, ειδικά στο Best Price, δεν κάνω διαφήμιση ούτε δυσφήμιση, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους εδώ πέρα, πολλά καταστήματα στο Best Price έχουν μια πάρα πολύ χαμηλή σχετικά αρχική τιμή. Okay. Τις προάλλες μου στείλε ένας φίλος για ένα κινητό, το οποίο εγώ το έβρισκα 750 ευρώ και αυτός μου λέει έχει 600. Λέω, φίλε μου, το κινητό 750 ευρώ κάνει. Όχι, λέει 600. 600 κάνει, αλλά το κατάστημα στο έχει 8 και 15 και 25 μέρες παράδοση. Σου λέει κατόπιν παραγγελίας. Εσύ θα πάει να πάρεις ένα κινητό που θα στο παραδώσει ο άλλος σε ένα μήνα και δεν ξέρεις αν όντως στο παραδώσει σε ένα μήνα. Δεν αγοράζουμε έτσι, φίλοι μου, κινητά. Δεν ξέρω εσείς πώς αγοράζετε κάτι. Αγοράζουμε κάτι όταν είναι άμεσα διαθέσιμο από το κατάστημα. Okay. Πάρα πολλά καταστήματα, ειδικά στο Best Price, έχουν τη λογική το παραγγέλνει σε αυτούς για να το παραγγέλνουν αυτοί από εκεί που το παραγγέλνουν. Okay. Μεσάζοντες. Δεν κάνουμε μάγκες μεσάζοντες. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά έτσι η αγορά. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά για μένα δεν θα αγοράσω ποτέ κάτι το οποίο μου λέει ο άλλος σε 15 μέρες είναι η παράδοσή του. Μου βγάζει, σίγουρα δεν θα σου έρθει σε 15 μέρες. Και θέλεις να πάρεις ένα κινητό και θες να είσαι, πέρασαν τώρα 15 εργάσιμες που είναι 3 εβδομάδες, πέρασαν 4 εβδομάδες, 6 εβδομάδες, 7 εβδομάδες και να είσαι στα μηνύματα και στα email και στα τηλέφωνα. Όχι. Όταν αγοράζουμε κινητό, πάμε στα καταστήματα που το έχουν άμεσα διαθέσιμο. Είναι νόμος αυτό. Θα μου πει ο άλλος, ναι, το κινητό όμως εδώ το έχει 325 ευρώ, αλλά σου λέει 8 με 14 μέρες παράδοση. Τους εμπιστεύεσαι? Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά λέω το προσωπικό μου έτσι, την προσωπική μου έτσι λογική, δεν αγοράζω ποτέ από καταστήματα τα οποία δεν το έχουν άμεσα διαθέσιμο. Okay. Τα σωστά καταστήματα και στην Ελλάδα και έξω σου λένε τότε παράδοση, το έχω σε απόθεμα, θα σου στείλω τότε. Έτσι δουλεύουν τα σωστά καταστήματα. Πάμε στο δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και σημείο στην αγορά ενός κινητού, είναι ο τρόπος αγοράς. Εννοώ με αντικαταβολή ή με χρεωστική πιστωτική κάρτα, τέλος πάντων. Δεν λέω να έχουμε πιστωτική κάρτα και εγώ τα κινητά μου και όλα αυτά τα αγοράζω με χρεωστική. Τι σημαίνει χρεωστική? Είναι η κανονική μου κάρτα, τέλος πάντων. Έχω βγάλει μια ιντερνετική που την έχω μόνο για αγορές. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό να το κάνεις μέσω της τράπεζά σου. Φορτώνεις εκεί λεφτά και με αυτή την χρεωστική κάρτα αγοράζεις τα προϊόντα που θέλεις από το ίντερνετ. Σας συμβουλεύω να το κάνετε όλοι οι φίλοι αυτό αν δεν το έχετε κάνει, να έχετε μια Revolut τέλος πάντων. Πάρα πολύ απλά πράγματα αυτά. Εν έτη 2023, κάποιος φίλος μου πει: εγώ δεν έχω χρεωστική, δεν ξέρω, δεν κάνω. Να μάθεις. Άμα σε ενδιαφέρει να αγοράσεις σωστά προϊόντα τεχνολογίας και προϊόντα γενικά από το ίντερνετ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πρέπει να έχεις μια χρεωστική. Να έχεις κάτι, ρε παιδί μου. Αυτά τα πράγματα που μου λέει ο άλλος δεν ξέρω αγγλικά και δεν. Να μάθεις. Από τη στιγμή που σε ενδιαφέρει κάτι που θέλεις να κάνεις σωστές και
σχετικά οικονομικές αγορές, πρέπει να το δουλέψεις. Και εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά πριν κάποια χρόνια που ήμουν και πιο μικρός και δεν τα ξέραμε. Πριν 10-15 χρόνια δεν τα ξέραμε όλα αυτά με τις αγορές. Σιγά σιγά μαθαίνεις. Ακούς, διαβάζεις, μαθαίνεις. Μην θέλετε έτοιμη, μασημένη τροφή. Α, πάνε πάρτο από εκεί. Ψάξε. Ψάξε ποια είναι καλά καταστήματα. Ψάξε τους τρόπους που πρέπει να το πάρεις. Πάμε τώρα γιατί λέω για χρεωστική κάρτα. Ή και PayPal. Έχουν κάποια καταστήματα. Προχθές αγόρισα κάτι αθλητικά από Ελλάδα. Είχε PayPal. Όμορφα, ωραία. Γιατί θέλουμε PayPal, γιατί θέλουμε χρεωστική κάρτα στην τελευταία έτσι περίπτωση. Δηλαδή είναι η τελευταία σου επιλογή χρεωστική κάρτα. Γιατί θέλουμε η αγορά να φανεί κάπου, να είναι κατεχειρωμένη σε μια τράπεζα. Να φαίνεται ότι ο αριθμός συναλλαγής είναι αυτός, ότι εσύ αγόραζες αυτό το προϊόν από αυτή την εταιρεία. Θέλουμε κάπου να υπάρχει το παραστατικό, να είναι κάτι στάνταρ. Δεν μπορεί να το αλλάξει κάποιος. Δηλαδή όταν κάνεις μια αγορά μέσω τράπεζας, δεν σου λέω να βάλεις τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό και τέτοια, με χρεωστική κάρτα τέλος πάντων, φαίνεται η αγορά ότι είναι καταχυρωμένη, ότι υπάρχει. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση μετά έχεις κάποιο πρόβλημα, φαίνεται η αγορά σου. Αυτό το βλέπω πιο πολύ π.χ. στο Best Price που έχει αντικαταβολή. Δηλαδή θες να πάρεις το Poco F5 και το πάρεις με αντικαταβολή. Okay. Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος εν έτη 2023 να πάρεις ένα τέτοιο προϊόν μέσω αντικαταβολής. Θα μου πεις που μπορεί να τα έχεις μαύρα τα λεφτά, δεν θες να τα δηλώσεις κάπου και το δέχομαι. Αλλά εκεί σε περίπτωση προβλήματος, σε περίπτωση εγγύησης, δεν είσαι κατοχυρωμένος. Τέλος, έχεις απλά μια απόδειξη. Μια απόδειξη που μπορεί να είναι απόδειξη ψιλικατζίδικου. Γιατί θυμάμαι παλιά που ήμουν και αγόραζα από Σκρούτζ με αντικαταβολή που ήμουν πιο μικρός και δεν ήξερα. Σου φέρναν μια απόδειξη απλή. Πώς να το πω, σαν ταμιακή απλή. Δεν μπορεί και πάνω να μην έχει και το προϊόν ποιο είναι. Έγραφε μια τιμή απλά. Με αυτό εδώ το πράγμα δεν είσαι κατοχυρωμένος. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ απλό. Όλα αυτά τα μαγαζιά λέμε είναι Best Price, είναι Scrooge. Συνεργάζονται με το Scrooge, είναι υπό την ομπρέλα του Scrooge και του Best Price. Δεν είναι το Scrooge το ίδιο. Οπότε έχεις να κάνεις με αυτό, με το κατάστημα. Μόνο δεν έχεις να κάνεις με το Scrooge, okay? Οπότε αγοράσεις κάτι από το Scrooge με αντικαταβολή και έχεις πρόβλημα, θα πρέπει να αμφισβητηθείς στο κατάστημα. Με την απόδειξη μπορεί και έχεις μεγάλη πιθανότητα να μην βγάλεις άκρη, γιατί είναι μια αγορά χέρι με χέρι, ρε παιδί μου. Πώς να το πω, είναι σαν να πάω να πάρω κάτι, δώσω το 20 ευρώ στον άλλον, το πήρα. Μετά τι, μπορώ να αποδείξω ότι το αγόρασα από εκεί και. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Από τη στιγμή που η αγορά γίνεται, πρέπει να είναι κατοχυρωμένη μέσω τραπέζης. Είναι νόμος αυτό. Okay, πάρα πολύ σημαντικό, φίλοι μου. Ειλικρινά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πραγματάκια αυτά τα δύο που σας είπα, που είναι πάρα πολύ σωτήρια. Αγοράζουμε από καταστήματα που είναι άμεσα διαθέσιμο το προϊόν. Π.χ. εδώ βλέπετε διαφορά. Το Poco F5 σε αυτό το κατάστημα που δεν το έχει διαθέσιμο, γιατί αυτό το κατάστημα λειτουργεί, βλέπω, σε όλα τα κινητά που έχει, όπως εδώ και στο OnePlus Nord 3, δουλεύει του στυλ. Το παραγγέλνει σε μένα και στο φέρνω μετά, 8-14 μέρες. Βλέπετε το OnePlus Nord 3, αυτό το έχει 350 ευρώ. Το επόμενο κατάστημα που το έχει άμεσα διαθέσιμο, το έχει 400 50 ευρώ πάνω. Θα μου πει ο άλλος, γιατί να χάσω τα 50 ευρώ, θα το πάρω από εκεί. Εσύ, φίλε μου, αν θέλεις να δώσεις, γιατί αυτό το κατάστημα δεν έχει αντικαταβολή, okay, αν θέλεις εσύ να δώσεις αυτά τα λεφτά σου και να τα έχεις 3, 4, 5, 6 εβδομάδες, να έχεις πληρώσει κάτι. Να το έχεις πληρώσει, γιατί δεν σε αφήνει με αντικαταβολή, δεν είναι χαζό. Σου λέει θα τα πάρω τα λεφτά σου για να κάνω κι εγώ την παραγγελία μου. Άμα θέλεις εσύ ένα μήνα να έχεις τα λεφτά σου, να τα έχεις δώσει και να ψάχνεσαι μετά γιατί δεν μου ήρθε, γιατί μου άργησε, γιατί το ένα γιατί το άλλο, κάντο. Εγώ τέτοιο ρίσκο, τέτοιο άγχος, δεν θέλω, σε τέτοια χαζά πράγματα δεν θέλω να βάζω στη ζωή μου. Όταν θέλω να αγοράσω κάτι, το αγοράζω από τα καταστήματα που το έχουν άμεσα διαθέσιμο το προϊόν και πάντα με χρεωστική κάρτα, με τέλος πάντων να φαίνεται η αγορά σου μέσω PayPal, μέσω Revolut, μέσω. Καταλάβατε τι εννοώ, να φαίνεται η συναλλαγή να φαίνεται στην τράπεζα, να είναι κατοχυρωμένη. Η αντικαταβολή δεν σε προστατεύει σε αυτό το πράγμα, γιατί ο καθένας μπορεί μετά να σου πει ό,τι θέλει. Αλλά αν είναι κατοχυρωμένη σου η αγορά, δεν μπορεί. Έχεις μάλλον, πώς να το πω, έχεις ένα δυνατό χαρτί στην τσέπη σου, κάτι αν γίνει, υπάρχει αγορά, υπάρχει συναλλαγή, οπότε θα μπορέσεις να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Με την αντικαταβολή, με μια απλή απόδειξη, είναι ο λόγος σου, ο λόγος του δεν είναι τόσο κατοχυρωμένος στο θέμα εγγύησης, στο θέμα κάτι σου έπαθε το κινητό, κάτι άργησε, κάτι έκανε, θα έχεις τράβαλα. Οπότε, και το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω σε όλους τους φίλους που μου λένε να το πάρω από εδώ, να το πάρω από εκεί το κινητό, παίρνουμε μόνο προϊόντα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα,
Και στην περίπτωση που θες να πάρεις ένα κινητό ή είσαι στην Ελλάδα, πάρε ένα τηλέφωνο στο κατάστημα που θέλεις να το πάρεις. Ρώτα, όντως είναι διαθέσιμο αυτό το κινητό? Αν είναι σωστό κατάστημα, θα ξέρει αν είναι όντως διαθέσιμο το κινητό και μετά κάνεις την παραγγελία σου. Δηλαδή, πάρε και μια επιβεβαίωση στο ότι όντως είναι διαθέσιμο το προϊόν. Αυτές είναι οι δύο βασικές συμβουλές που θέλω να σου κάνω, γιατί θέλω να σου δώσω μάλλον, γιατί φίλοι μου, πάρα πολλοί φίλοι την πατάτε, πάρα πολλοί φίλοι αγοράζετε κάτι και περιμένετε, πάρα πολλοί φίλοι στο θέμα εγγύησης έχετε προβλήματα. Μόνο αγορά από καταστήματα σωστά, μεγάλα καταστήματα με πολλές κριτικές στο Scrooge και στο Best Price, από καταστήματα που το έχουν άμεσα διαθέσιμο το προϊόν και με χρεωστική, πιστωτική, PayPal, Revolut, για να φαίνεται η αγορά σου σαν συναλλαγή να φαίνεται στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, τα δύο σωστά βήματα πριν αγοράσεις κινητό, και πιστεύω με αυτές οι δύο συμβουλές δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα στην αγορά του καινούριου σου κινητού.